Γιατί όταν ξέρεις το παρελθόν της ελληνικής κουζίνας και όταν μπορείς να το υποστηρίξεις, λες εγώ θα κάνω μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει. Και έτσι άρχισαν τα Ιβιεβάν. Σας πληροφορώ ότι ακόμη και τώρα και πάρα πολλοί συντοπίτες έρχονται και μας ρωτάνε τι σημαίνει στα γαλλικά Ιβιεβάν. Γιατί δεν ξέρουν ότι το Ιβιεβάν είναι αρχαίο ελληνικό και ότι οι ακόλουθοι του Διόνυσου παίρνανε τις κούπες, γιατί δεν είχαν ποτήρια, είχαν τα κεραμικά της εποχής που βάζανε μέσα τον άκρατο ίνο και λέγανε όλοι Ιβιεβάν, στην υγειά μας δηλαδή, είναι Ευβί, Ευ ομικρογιώτα, Ευ αν που σημαίνει όλα καλά να πάνε σε αυτόν τον οίκο. Ήταν η πρώτη πρόποση που έχει ποτέ ακουστεί στον κόσμο. Αυτό μας φάνηκε πάρα πολύ εγωιτευτικό, αυτή η ιστορία που ξέραμε και θεωρήσαμε με τη Μαρία ότι ήταν πολύ ωραίο να είναι το όνομα από το μικρό μπιστρό, γιατί έτσι αρχίσαμε με ένα πολύ μικρό μπιστρό, σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο είναι η αλήθεια, σε ένα κτίριο 400 ετών που δεν μπορείς να κουμπίσεις μέσα και να κάνεις τίποτα. Ξέρετε, οι Γάλλοι έχουν κρατήσει τόσα πολλά κτίρια με αίμα και δάκρυ στην πραγματικότητα. Αλλά τώρα, αν υπάρχει κάποιος λόγος για να πηγαίνεις στο Παρίσι και να θαυμάζεις όλα αυτά, είναι γιατί αυτοί μπορέσαν και τα κρατήσανε. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το Ιβιεβάν. Το Ιβιεβάν, επειδή είναι πολύ μεγάλη ιστορία και περάσαμε από πάρα πολλά δεινά, μετά από 20 χρόνια, τώρα έχει 5 ντελικατέσεν, εκεί τα λένε τρετέρ και είναι ένα σύστημα που λειτουργεί πάρα πολύ στη Γαλλία. Στον ίδιο χώρο παίρνεις φαγητό για το σπίτι, το οποίο όλο παρασκευάζεται σε μια κεντρική κουζίνα. Με αυτοκίνητα 2 φορές την ημέρα πηγαίνουν αυτοί οι χώροι και προμηθεύονται σε 5 κέρια σημεία στο Παρίσι και ελληνικά προϊόντα, εκτός δηλαδή από την κουζίνα, την ελληνική, που εμείς κάναμε και πρεσβεύουμε τόσα χρόνια και ο στόχος ήταν μαζί με το φαγητό να πουλήσεις εντός εισαγωγικών Ελλάδα, μαζί με το φαγητό να πουλήσεις προϊόν, μαζί με το προϊόν να πουλήσεις πάντα εντός εισαγωγικών τον παραγωγό. Διότι τι είναι μια κουζίνα έθνη σε μια ξένη χώρα τόσο ανταγωνιστική όταν δεν έχει να βασιστεί σε μονάκριβα και ωραία προϊόντα. Αυτή ήταν λοιπόν η διαφοροποίηση και το βήμα που κάναμε που ξεχώρισε. Γιατί πήραμε προϊόντα από μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και τα βάλαμε εκεί, βιτρίνα. Και μετά είναι αυτό που λέμε ότι το αν θα αντέξεις στη σκηνή θα φανείς το χειροκρότημα. Μερικά προϊόντα αντέξαν, γιατί όσο μάρκετινγκ και να κάνεις, το μάρκετινγκ είναι μέχρι να μπει το προϊόν στη βιτρίνα και να φέρεις τον πελάτη να πάρει το προϊόν. Τώρα, για να το ξαναπάρει το προϊόν, είναι η δύναμη του ίδιου του προϊόντος. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, με κάποια προϊόντα που τα λέμε προϊόντα φάρος, φάρι, και μόνο σε αυτούς τους χώρους που να έχουν μόνο ελληνικά προϊόντα, μόνο ελληνικά κρασιά, μόνο ελληνικά τυριά, μόνο ελληνικό ελαιόλαδο και να γίνεται και όλη η προετοιμασία στην κεντρική κουζίνα μόνο με ελληνικά προϊόντα, αυτό νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο μάθημα. Γιατί τώρα οι εισαγωγές γίνονται ανώδυνα. Στην αρχή γινόταν επώδυνα. Ερχόντουσαν τα μέλια και ήταν όλα σπασμένα. Λοιπόν, και έλεγε στον παραγωγό, είναι σπασμένο. Τι να σε κάνω, εγώ καλά τα έβαλα. Ήταν όλο πραγματικά στον αέρα. Τώρα που βρισκόμαστε σε αυτή την πραγματικά στην τέλεια κατάσταση σε σχέση με αυτό που περάσαμε και που άνοιξε δρόμος και που ανοίξανε και άλλοι χώροι και που τα ελληνικά προϊόντα είναι σε μεγάλα ντελικατέσεν και στο Παρίσι. Τώρα λοιπόν, αφού περάσαμε τις παιδικές ασθένειες, εμείς καλώς ή κακώς τις περάσαμε, γιατί έπρεπε να τις περάσουμε μαζί με τα προϊόντα που θα έρθουν, που θα είναι εκεί που θα τα προωθήσεις. Όποιος θεωρώ ότι θέλει να μπει σε μια ξένη αγορά, έχει σαφώς πολύ μεγάλη δυνατότητα και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι πιο εύκολο.
Είναι πιο εύκολο γιατί ταξιδεύουμε παντού όλοι. Είναι πιο εύκολο γιατί η πληροφορία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το διαδίκτυο. Γιατί μπορείς να βρεις ακόμη και τον μελλοντικό σου πελάτη μέσα από το διαδίκτυο για να τον επηρεάσεις. Γιατί μπορείς ακόμη και διαφήμιση να κάνεις χωρίς να είσαι στην ίδια χώρα. Αλλά ακόμη και έτσι να γίνει, υπάρχει ένα κόστος που πάντα πρέπει να υπολογίζει ο παραγωγός, ο μεταποιητής, τέλος πάντων η ομάδα που θέλει να κάνει την εξαγωγή, που είναι το κόστος της επικοινωνίας. Δεν περιμένει κανείς εμάς, όχι εμάς, ή τους Ιταλούς, ή τους Ισπανούς, ή τους... γιατί δεν υπάρχουν προϊόντα. Δεν μας περιμένει κανείς. Πρέπει να τον πείσεις, πρέπει να τον δημιουργήσεις την ανάγκη και να του πεις εμένα θέλεις, εμένα περίμενες μια ζωή. Πώς θα γίνει αυτό? Μπορεί εγώ να είμαι η καλύτερη. Αν προφανώς δεν με είχατε δει στην τηλεόραση, αν δεν με βλέπατε εδώ απόψε, δεν θα ξέρετε. Χειρότερη. Ούτε αυτό θα μπορούσατε να το ξέρετε. Το καλό και το κακό μπορούμε να έχουμε αίσθηση όταν έρθει στα χέρια μας, όταν είναι απέναντί μας. Άρα λοιπόν, όταν πας κάπου, πρέπει να το γνωστοποιήσεις, να επικοινωνήσεις. Και σας το λέω αυτό γιατί έχουμε πολλά προϊόντα. Ελάχιστοι είναι οι παραγωγοί οι οποίοι μας είπαν, κορίτσια, τι έχετε ανάγκη, θέλετε δείγματα, να στείλω δείγματα το Σάββατο που γίνεται ο χαμός και γίνεται ουρά γύρω από τα καταστήματά σας, να κεράσουμε, ρε παιδί μου, κάτι, να το γνωρίσουμε. Θέλετε να κάνουμε, καλείτε τόσο κόσμο, τόσο δημοσιογράφους, αντί να πηγαίνει σε τόσες εκπομπές, χρειάζεσαι κάτι? Όχι. Ελάχιστοι είναι αυτοί και οι οποίοι ξεχωρίζουν γιατί έχουν αντίληψη τι σημαίνει πώς βγαίνω στο εξωτερικό. Θέλω να πω ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μας περιμένει κανείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί μαζί με το δικό σας στοίχημα είναι και το δικό μας στοίχημα. Γιατί τα προϊόντα σας είναι στους δικούς μας χώρους. Εγώ επικουρικά πουλάω τα προϊόντα, γιατί έχω, ας πούμε, τον καλύτερο ταραμά της Γαλλίας. Μ' ακούτε? Περνάνε όλοι και κάθε φορά ψηφίζεται ο καλύτερος ή έχω την καλύτερη χτυπητή ή έχω, ξέρω εγώ. Ωραία. Τι τους λέω? Δεν μπορείς, του λέω, να πάρεις τώρα αυτό το ραμάκι, να μην πάρεις αυτό το ωραίο παξιμάδι ή αυτό το κριτσίνι που είναι από εκεί, που είναι από το άλλο ή που ταιριάζει τέλεια με αυτό εδώ πέρα. Θα βάλεις μια σταγόνα πάνω από αυτό το πιτιμέζι που είναι. Πουλάω δηλαδή όλα σας τα προϊόντα και φυσικά δεν φεύγει κανείς χωρίς να πάρει ελληνικό κρασί. Γιατί με κάθε φαγητό, όπως κάνουμε και στο μπιστρό, έχουμε το κρασί το ελληνικό που ταιριάζει. Εντάξει, οι κρασάδες, το είπα και χτες το βράδυ σε κάποιους που βρεθήκαμε, έχετε άλλη αντίληψη. Δεν σας βάζω με τους άλλους μαζί και να με συγχωρέσουν οι άλλοι παραγωγοί. Αλλά νομίζω ότι έχουν καταλάβει από πολύ νωρίς τι σημαίνει κάνω εξαγωγή. Η φύση της δουλειάς, το ότι κάνουν πολλά ταξίδια, δεν ξέρω. Πάντως το έχουν πιο πολύ στις εξαγωγές από ό,τι το έχουν όλοι οι άλλοι. Και δεν το λέω να σας καλοπιάσω, σας το λέω γιατί είναι η αλήθεια. Δηλαδή σε εμάς έρχονται, βλέπω στη ΣΥΑΛ που κάνουν τις μεγάλες εκθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση οι προμηθευτές μας να μην περάσουν, να μην έρθουν, να μην κάνουν, κορίτσια τι θέλετε να κάνουμε αυτό, να καλέσουμε τον έναν, τι θέλετε. Δηλαδή αυτό, βλέπεις ότι έχουν μια επιθυμία, αισθάνονται περήφανοι που είναι εκεί, θέλουν να είναι και να το στηρίξουν. Άρα λοιπόν, επειδή εγώ είμαι πολυλογού και μπορώ να σας έχω εδώ όλο το βράδυ και επειδή έχει και ζέστη και δεν θέλω να μου λιποθυμήσει κανείς, θέλω να συγκρατήσετε δύο πράγματα. Η δυσκολία δεν είναι να κάνεις εξαγωγές. Η δυσκολία είναι από τη στιγμή που θα πας εκεί να μείνεις, άρα βρίσκεις το σωστό τρόπο, βρίσκεις τον τρόπο που θα φαίνεσαι και στους χώρους που πρέπει να είσαι και απ' την άλλη ότι είναι πώς θέλεις ένα παιδί σου να σπουδάσει το εξωτερικό, ρε παιδί μου. Έχεις την έννοια του. Τι γίνεται, γιατί δεν πάει καλά. Και αν πάει καλά, τι πάει καλά. Και μήπως να κάνουμε εκείνο, μήπως να κάνουμε το άλλο. Στο εξωτερικό, να ξέρετε, στέλνουμε προϊόντα τα οποία είναι. Βγαίνουμε ακριβή. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, το ξέρουμε. Μα δεν μας ενδιαφέρει όμως εμείς. Δεν είμαστε για τη μάζα. Δεν έχουμε προϊόντα για τη μάζα. Εμείς έχουμε προϊόντα ιδιαίτερα. Εμείς είμαστε ακριβοί, αλλά εγώ δεν με νοιάζει καθόλου να τους πω. Σαφώς αυτό το τυρί είναι το καλαθάκι Λίμνου και είναι το τέλειο και έρχεται από τη Λίμνο και κοιτάξτε τον παραγωγό μου, γιατί όλοι οι παραγωγοί είναι σε βίντεο και τους βλέπουν και έτσι ξέρουν ότι τα προϊόντα είναι από σπίτι και είναι από άνθρωπο που τα πονάει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε τους λες είναι ακριβό, αλλά είναι μονάκριβο. Δεν το βρεις πουθενά άλλου. Άρα λοιπόν τα προϊόντα μας
εδώ εγκυτική εντοπιότητα πρέπει να είναι μοναδικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το ότι είναι πιο ακριβά δεν αποτελεί, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πλέον οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, είναι ευαίσθητοι σε αυτό που θέλουν καλό προϊόν. Το καλό προϊόν μπορώ να το υποστηρίξω. Το αδιάφορο προϊόν δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί βγαίνουμε ακριβοί και δεν θα μας προτιμήσουν. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό έχω να σας πω. Καλά, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε, αλλά θέλω να κρατήσετε σε πρώτη φάση αυτό. Θα είμαι εδώ και μετά από τους παραγωγούς που θα ακούσω και θα εμπνευστώ κι εγώ από ερωτήματα που θα έχετε, είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να δούμε κάποια πράγματα μαζί, να μιλήσουμε για την πιο μεγάλη αγορά του κόσμου που είναι στο Παρίσι και είναι η αγορά του Ρανζής, να μιλήσουμε για τον Στεφάν Λαγιανή που είναι άνθρωπος του Μακρόν και είναι φιλέλληνας και έρχεται και τρώει συνέχεια σε μένα και ενδιαφέρεται πολύ για ελληνικά προϊόντα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όλα θέλουν χρόνο και όλα θέλουν έμπνευση και πάρα πολύ υπομονή. Λοιπόν, δεν ξέρω, το τέταρτο το έχω φάει προφανώς, ένα τέταρτο μου είπε. Είναι η δεύτερη φορά μου στη Λίμνο. Ήρθα πριν 2 χρόνια και 2 πράγματα μου άρεσαν πιο πολύ απ' όλα. Το ένα είναι η θάλασσα, γιατί έχετε πάρα πολλές παραλίες, και το άλλο είναι ο γαστρονομικός πλούτος που έχει η Λίμνος. Έχετε πολύ ιδιαίτερα προϊόντα και νομίζω ότι αυτό που είναι το καλύτερο απ' όλα είναι η αγνότητά τους. Όπως σας είπα λοιπόν πριν, μέσα από το food blog μου προσπαθώ να αναδείξω προϊόντα από όλη τη χώρα, όπως και της Λίμνου. Αυτό που έχω παρατηρήσει όμως και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι όταν κάτι προβάλλεται, ο κόσμος μετά ρωτάει, «Μαρίνα, μας έδειξες το καλαθάκι, παράδειγμα, της Λίμνου. Μαρίνα, μας έδειξες το άλυμα πιπεριάς φλωρίνης από τη Φλόρινα, το χύψη προϊόν. Είναι όντως καλό, είναι αυτό που μας λες?» Προφανώς και τους λέω αυτό που όντως αισθάνομαι και αυτό που γεύομαι, ότι ναι, αυτό το οποίο σας έδειξα είναι ένα αγνό προϊόν το οποίο πρέπει να το δοκιμάσετε. Και όταν λοιπόν μπαίνουν στη δικασία να το ψάξουν το προϊόν, το αγοράζουν και μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε, «Μαρίνα, έχεις δίκιο, το πήραμε και θα το ξαναπάρουμε», γιατί όντως δεν είχαμε ξαναφάει κάτι τέτοιο και φαίνεται ότι το τάδε, το χύψη προϊόν, έχει δουλευτεί καλά και ο παραγωγός του έχει δώσει πολύ σημασία από το α μέχρι το ω. Επομένως, νομίζω ότι γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να προβάλλονται τα προϊόντα και μέσα από τα social media, γιατί κακά τα ψέματα έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Άνθια, στο Λίμνος Φίλεμα και εύχομαι και σε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ. ...των παραγωγών μας, με θέμα πάλι πώς οι εταιρείες είναι ξεχωριστές και μοναδικές και πώς σχετίζονται με την εντοπιότητα και την τοπικότητα. Ξεκινάμε με την εταιρεία Λεύρου Λίμνου Σταματέρης, Νίκος Σταματέρης. Γεια σας. Καλησπέρα για από μένα. Να ευχαριστήσω τους παρευρισκομένους, τους καλεσμένους μας που καταφέρανε με όλα αυτά τα προβλήματα να έρθουν τελικά. Και την Άνθια για την οργάνωση και όλο αυτό. Θα ήθελα να μιλήσω να πω 2 λόγια για την εταιρεία. Η εντοπιότητα είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει, κάτι που έκτισε την εταιρεία και κάτι που στη συνέχεια με εξωστρέφεια το μεταφέραμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και έξω από αυτήν. Ο μήλος μας θεμελιώθηκε από το 1910. Φτιάχτηκε από μικρασιάτες πρόσφυγες και στην κατοχή της οικογένειάς μου πέρασε το 1960. Ο παππούς μου την ανέλαβε. Τότε οι μήλοι δουλεύανε με χωρική άλεση. Χωρική άλεση, για όσους δεν ξέρουν, είναι να πάρει ο κάθε αγρότης για την οικογένειά του, να πάρει το σιτάρι, να το πάει στους μήλους, να το αλέσει, να πάρει αλεύρι για την οικογένειά του. Με τον καιρό αυτό άλλαξε, άρχισε να γίνεται πιο
εμπορεύσιμο η μήλη να συσκευάζουν και να πουλάνε. Εκεί επέστρεψε ο πατέρας μου το 1980 και αφού τον στείλανε να πάει να γίνει γιατρός, δεν άντεξε πάνω από μήνα, αυτός είχε άλλες βλέψεις, άλλους στόχους, επέστρεψε στο νησί και ανέλαβε και είπε στον παππού μου το στόχο του. Ο στόχος του ήταν αυτό το αλεύρι, το αγνό, το κίτρινο που έχουμε εμείς εδώ πέρα στη Λίμνο. Να το πάρει, να το τυποποιήσει, να το εξάγει και να το κάνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, τότε για τον παππού μου αυτό ήταν κάτι το αδιανόητο. Παρ' όλα αυτά ο πατέρας μου δεν το έβαλε κάτω, το πάλεψε. Το 1990 ξεκίνησε η εξαγωγή του, η τυποποίηση και η εξαγωγή του. Μετά από πολλή προσπάθεια κατάφερε να θέσει το αλεύρι λίμνου, το αγνό κίτρινο αυτό, το αλεύρι που έχουμε, να το θέσει στο χάρτη της Ελλάδας και να φτιάξει το brand name που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια αναλάβαμε εγώ και η αδερφή μου σαν πιο νέοι. Εγώ ήμουν από μικρός μέσα εκεί, μ' άρεσε, τρύπωνα μικρός μέσα στα μηχανήματα, ήταν κάτι που μ' άρεσε να κάνω, οπότε σκεμμένα ήθελα να φύγω από εδώ, έφυγα, πήγα τελείως στην τεχνολογία τροφίμων. Κάτι που θα με βοηθούσε να εξελίξω όλο αυτό, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε ούτε όπως ήταν ο παππούς μου που έκανε χωρική άλεση, ούτε όπως ο πατέρας μου, έπρεπε να το εξελίξουμε. Οπότε πήγα τελείως στην τεχνολογία τροφίμων, επέστρεψα, έχω αναλάβει μαζί με την αδερφή μου και προσπαθούμε να κρατάμε την ποιότητα σε αυτό που βρήκαμε, να το κάνουμε μόνο καλύτερο, δεν κάνουμε πίστοση στην ποιότητα και να το εξελίσσουμε προς το καλύτερο και να το προωθούμε προς τα έξω. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη εταιρεία, Αυγά Λίμνου, ο κύριος Μανολιάς. Ω, η κυρία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε τα Αυγά Λίμνου που δραστηριοποιούμαστε εδώ και λίγα χρόνια στο νησί. Το αυγό όμως πάντα στην κοινωνία του νησιού μας ήταν στο χρηματιστήριο σε εισαγωγικά για πάρα πολλά χρόνια. Με αυτά τα παιδιά αγόραζαν τα σχολικά τους, οι νοικοκυρές ήδη για το σπίτι. Κάθε σπίτι σχεδόν είχε ένα κοτέτσι για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες τους. Μόνο που υπήρχαν περίοδοι που έψαχνες να βρεις ένα φρέσκο αυγό επιματέο και άλλες που υπήρχαν σε πληθώρα και δεν ήξερες τι να τα κάνεις. Γιατί λοιπόν σκεφτήκαμε κότες? Γιατί δεν υπήρχε μονάδα στο νησί και για να υπάρχει το φρέσκο αυγό και τους δύσκολους μήνες. Ξεκινήσαμε με λίγες κότες στην αρχή, δοκιμαστικά, για να μάθουμε για την εκτροφή τους και πώς θα πετύχουμε ένα πολύ καλό προϊόν. Μετά από επιμονή, προσπάθεια, σε συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες όπως κτηνοτρόφο, διατροφολόγο, στήσαμε τα Αυγά Λίμνου. Οι κότες μας είναι πραγματικά ελευθέρας βοσκής, περιορισμένες βέβαια σε ένα τεράστιο αγρόκτημα 11 στρεμμάτων. Και τώρα θα σας πω για τα αρωματικά βότανα που έχουμε βάλει στη διατροφή των ζώων. Ψάχνοντας τρόπους για την βέλτιστη τροφή των πτηνών μας, διαβάσαμε τυχαία την εργασία ενός καθηγητή που μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος σε συνεργασία με πτηνοτρόφο χρησιμοποιούσε το φασκόμηλο, έκανε αναλύσεις και μετρήσεις και το συμπέρασμα ήταν ότι συντελεί στην καλύτερη υγεία των ζώων. Έτσι μας ήρθε η ιδέα του γιατί όχι. Τα τελευταία χρόνια η τροφή των ορνήθων είναι εμπλουτισμένη με ρίγανη, φασκόμηλο και θυμάρι. Πάντα βέβαια σε συνεργασία του κεφαλιού μας, σε συνεργασία με τον κτηνίατρο της μονάδας μας. Πού απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε στην τοπική κοινωνία και αγορά της Λίμνου, η οποία μας στήριξε και μας στηρίζει. Πριν 3 χρόνια είπαμε να πετάξουμε και προς την πρωτεύουσα. Δύσκολα στην αρχή, ικανοποιητικά μπορούμε να πούμε τώρα. Πάντα με τη στήριξη των παιδιών μας, των δικών μας ανθρώπων και των φίλων μας. Εδώ θέλω να τονίσουμε ότι γίνονται συχνά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναλύσεις και στο αυγό και σε ό,τι αφορά την κότα, σε μικροβιολογικές αναλύσεις, και έτσι μπορούμε να πούμε τώρα περήφανα πως προσφέρουμε στους καταναλωτές ποιοτικό,
φρέσκο και ασφαλές αυγό. Αυτά. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρον αυτό με τα βότανα. Δεν το γνώριζα για την εταιρεία, οπότε ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Λοιπόν, επόμενη εταιρεία, το εινοποιείο του κύριου Μανώλη Καράλη, θα μας μιλήσει η Δέσποινα Καράλη. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Νικολάου, κυρία Ζαφύρη και κυρία Καμπόσου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στη Λίμνο, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Δέσποινα Καράλη και θα σας μιλήσω για το εινοποιείο Καράλη. Ο πατέρας μου Μανώλης Καράλης και η μητέρα μου Μαρία Μαρκάκη το 2007 έφτιαξαν το εινοποιείο μας, τον Άγιο Δημήτριο, και εινοποίησαν για πρώτη χρονιά κιόλας το 2007, την ίδια. Και οι δύο τους όντες αμπελουργοί συνέχισαν πρώτα να καλλιεργούν τα βιολογικά τους αμπέλια που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους και εν συνεχεία ο πατέρας μου εινοποίησε με πολύ χαρά και μεράκι τα πρώτα του κρασιά. Τα τελευταία 6 χρόνια, προσπαθώντας να αναδείξουμε το χαρακτήρα και το στυλ του Μοσχάτου Αλεξανδρίας και το Λιμνιό, την αρχαιότερη ποικιλία στον κόσμο, η οποία αναφέρεται από τον Όμηρο αρκετές φορές στην Ιλιάδα. Εινοποιούμε κρασιά με ήπιες παρεμβάσεις, όπως φυσικά και πορτοκαλί, τα οποία εξάγονται ως επιτοπλίστων σε τρίτες χώρες και σε ευρωπαϊκές. Επίσης, ακολουθώντας τον παραδοσιακό τρόπο εινοποίησης της Λίμνου, του νησιού μας, εινοποιούμε σε πύληνα πιθάρια, θαμμένα στο έδαφος, τα οποία ζυμώνει και παραμένει το κρασί με τα στέμφυλλα για 4 μήνες. Ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί, το οποίο αναδεικνύει πάρα πολύ το ύφος του Μοσχάτου Αλεξανδρίας, με διαφορετικά αρώματα από ό,τι το συμβατικό Μοσχάτο Αλεξανδρίας. Και με λίγα λόγια, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του εινοποιείου μας και της οικογενειακής μας επιχείρησης, το ότι έχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε αρχικά την ποιότητα, αλλά και την ποσότητα της πρώτης ύλης μας, του σταφυλιού μας, και εν συνεχεία να ελέγχουμε το εινοποιείο και την ποσότητα που παράγουμε κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Άνθια για την διοργάνωση. Εινοποιείο Εβάντε, Εβάντε Estate, θα μιλήσει ο κύριος Ελιάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να μην τα ξεχάσω. Λοιπόν, για την Evanti Estate να σας πω, μια μικρή εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ίνου. Από το 2017 έχουν κυκλοφορήσει 2 φιάλες, το Μάντρες Λευκό και το Μάντρες Κόκκινο. Η εταιρεία σαν οργανισμός, σαν όργανο υπάρχει από το 2021. Να σας πω ότι τα αμπέλια είναι ιδιόκτητα, βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Μελετινής, στην Καλυθέα της Λίμνου και στην Περδικού, στον Άγιο Δημήτριο. Να σας πω επίσης ότι σκοπός της εταιρείας είναι του εινοποιείου ή της εταιρείας να παράγει ίνους ποιότητας. Αποδείξει ότι έχουμε μόνο εμφιαλωμένα κρασιά και δεν διακινούμε χύμα. Βασιζόμαστε στις 2 φυσικά ποικιλίες που υπάρχουν στο νησί εδώ και πολλά χρόνια ή χιλιάδες χρόνια, το Μοσχάτο Αλεξανδρίας όπως είπε η Δέσποινα και το Λιμνιό. Βέβαια, από το 2016
φυτέψαμε και ένα βελοτεμάχιο με ασύρτητο για να δοκιμάσουμε πώς αναπτύσσεται και τι αποτελέσματα δίνει αυτή η ποικιλία στο νησί. Και προς το παρόν τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά, δοκιμάζοντας και από τις κριτικές όλων των ανθρώπων που δοκιμάζουν το κρασί. Για την ποιότητα. Για την ποιότητα, για μας, γνώμονας είναι, δύο παράγοντες. Ο ένας είναι οι ποικιλίες που προσπαθούμε να αναπτύξουμε στο νησί, το Λιμνιό και το Μοσκάτο Αλεξανδρίας, να είναι κλόνοι οι οποίοι μεγάλωσαν στο νησί. Είτε χιλιάδες χρόνια όπως είναι το Λιμνιό, είτε από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα για το Μοσκάτο Αλεξανδρίας. Δηλαδή, να έχουμε Μοσκάτο Αλεξανδρίας όπως αυτό που έφεραν οι Αιγυπτιώτες λιμνοί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Γιατί το φαινόμενο που παρατηρείτε είναι ότι το εγκαταλείπουμε για λόγους ευκολίας και φυτεύουμε Μοσκάτο Αλεξανδρίας που έρχονται από φυτόρια με κλόνους που μπορεί να έχουν αναπτυχθεί από το Ισραήλ ή την Ιταλία ή την Ινδία. Επίσης, Λιμνιό. Μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε το Λιμνιό που υπάρχει και υπήρχε στη Λίμνο και υπάρχει ακόμα σε κάποιες περιοχές, όπως Αγία Σοφιά, Παναγιά κλπ. Και όχι το Λιμνιό που για ευκολία πάλι αγοράζουμε και φυτεύουμε και δεν ξέρουμε ίσως από πού προέρχεται αυτό το Λιμνιό. Γιατί το Λιμνιό είναι μια ομάδα κλόνων. Τι γίνεται με τον κλόνο που υπάρχει εδώ στο νησί μας, το τόπιο. Το Λιμνιό που φυτεύουμε δεν μοιάζει πολύ με αυτό που υπήρχε. Μπορεί να προέρχεται από Μακεδονία, από Θράκη, από Βουλγαρία. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο, σίγουρα θα θέλαμε και τη βοήθεια αρχών, Υπουργείου, να μπορέσει όχι μόνο στα λόγια ή κάπως στα χαρτιά, να αναπτύξει τους κλόνους και του Μοσκάτου και του Λιμνιού, που πραγματικά υπάρχουν και υπήρχαν στο νησί. Δεύτερος παράγοντας που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει την ποιότητα και να εξελίξουμε το κρασί μας είναι η χαμηλή στερματική απόδοση. Να καταφέρουμε δηλαδή όχι μόνο να τηρήσουμε τις προϋποθέσεις της POP, δηλαδή στα 1200 κιλά το στρέμμα, ίσως και λιγότερα. Στόχος μας είναι αυτός. Εμείς προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα τα πρώτα δείχνουν καλά. Υπάρχει αποδοχή από τον κόσμο και στη Λίμνο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και βασικός στόχος είναι αυτός. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δοκιμάζει το κρασί, ο προχωρημένος συνόφιλος ή και ο απλός συνόφιλος, να δοκιμάσει ένα κρασί στη Λίμνο από τις ποικιλίες της που να μην είναι απλά ανεκτό ή δεν είναι κακό και να αρχίσει να ζεσταίνεται να βγάζει και κάτι κακό, αλλά να είναι ένα κρασί το οποίο μέσα από τις ποικιλίες αυτές και τον τρόπο υνοποίησης να έχει πολυπλοκότητα, να έχει προσωπικότητα σαν κρασί Λιμνιό από τις ποικιλίες του και να έχει ένα κρασί, να είναι ένα κρασί το οποίο να έχει διάρκεια, να τον κρατάει σε εγρήγορση και να τον ευχαριστεί, γιατί το κρασί είναι απόλαυση, να τον ευχαριστεί από την πρώτη δοκιμή στη μύτη μέχρι το τελείωμά του στο στόμα. Ο στόχος είναι αυτός. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και οι υπόλοιποι οποίοι κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, στο εμφιαλωμένο κρασί δηλαδή, είχαμε κάνει και μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα και νομίζω ότι έτσι αξίζει τον κόπο να απολαμβάνει κανείς το κρασί. Το καλό του κρασί το καταλαβαίνεις όταν ακόμα και στην τελευταία γουλιά που έχεις πιει και σου μένει το ποτήρι στο χέρι, να το μυρίσεις και να σου βγάζει ακόμα και τότε αρώματα. Να σου δίνει χαρακτηριστικά που απολαμβάνεις. Αρώματα βανίλιας, αρώματα γαρίφαλου, καβουρτισμένους σκύπους καρπούς ή αποξηραμένα βότανα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κτήμα όλων, κύρια Ρένα Λασκαρίδου. Ο κύριος Στάσης Λασκαρίδης. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Είμαι ο Τάσος Λασκαρίδης. Πρέπει να ευχαριστήσω τους προλαλήσαντες που τα είπαν τόσο ωραία.
Εγώ σε ηλικία σύνταξης είμαι αρχιτέκτονας και κατασκευαστής. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να μείνουμε στη Λίμνο. Και επειδή είχαμε μάθει να δουλεύουμε, είπαμε να παράγουμε ό,τι τρώμε. Στα 60 πλάς δεν μαθαίνεις να σκάβεις, αλλά ξέρεις να οργανώνεις. Έτσι ξεκινήσαμε με κάτι κοτόπουλα και κάτι πάπιες και χίνες, άντα μετά κάποια φρόγωτάκια, κάποιες κατσικούλες, με συνεργασίες βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν αγοράζουμε πάνω από το 10% από ό,τι τρώμε. Υπήρχε όμως ένα κενό διατροφικό στη Λίμνο. Η παραγωγή του λαδιού που δεν υπήρχε. Είμαστε συνηθισμένοι από την Αθήνα να μην παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, είχαμε φίλους παραγωγούς, παίρναμε από αυτούς. Νομίζαμε ότι τρώγαμε εξαιρετικά λαδιά. Βαθιά ανοιχτωμένοι εμείς και οι φίλοι μας, δυστυχώς. Γιατί δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα πριν κάνουμε κάτι να διαβάζουμε. Δεν μας αρέσει. Έτσι το έκανε ο μπαμπάς μου, έτσι το έκανε ο παππούς μου. Ο παππούς μου πριν 100 χρόνια, σήμερα έχουν αλλάξει τα πάντα. Εμείς είχαμε μια απορία που δεν μπορούσε να μας τη λύσει κανείς. Αν η Λίμνος θα μπορούσε να παράξει όχι πολύ καλό λάδι, εξαιρετικό λάδι. Αν δεν δοκιμάζαμε, ποιος θα μας το έλεγε. Δοκιμάσαμε. Με 300 δέντρα στην αρχή, 3 ποικιλίες. Μετά από 6 χρόνια την παραγωγή την ελέγχαμε χημικά. Μετά με ειδικούς υψηγνωστικά, γιατί το να το δοκιμάζουμε εμείς και να λέμε τι ωραίο που είναι, πρέπει να είμαστε αφελείς. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που το δοκιμάζαν μας δώσαν θάρρος. Και έτσι μετά αρχίσαμε να βάζουμε κι άλλα δέντρα. Σιγά σιγά φτάσαμε κοντά 2.000 δέντρα με τις ποικιλίες που θεωρούσαμε ότι πάνε καλύτερα στη Λίμνο, όπως είναι η Κορονέικη και μια ιδιαίτερη ιστροβολιά. Τα αποτελέσματα μέσα σε 9 χρόνια ήταν τα τελευταία χρόνια που πήραμε μέρος σε παγκόσμιους πια διαγωνισμούς. Εδώ και 3 χρόνια, Αθήνα και Λονδίνο, πήραμε 2 ασημένια βραβεία. Ήταν σχετικά καλά, αλλά εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένος. Είπα, μπορούμε καλύτερα. Τον επόμενο χρόνο πήραμε 2 χρυσά. Μην νομίζετε, πάλι δεν ήμουν ευχαριστημένος. Φέτος έχουμε πάρει ένα χρυσό από το Λονδίνο, μια πολύ μεγάλη διάκριση από το Βερολίνο, 2 χρυσά από την Αθήνα. Έχουμε πάρει διάκριση το καλύτερο εξτρά παρθένο ελαιόλαδο του Αιγαίου και κρατηθείτε λίγο, έχουμε και το καλύτερο βιολογικό της Ελλάδας. Γιατί ο διαγωνισμός Αθηνά είναι 26 χώρες, 800 τόσα λάδια, δεν είναι τυχαίοι διαγωνισμοί, είναι σοβαροί διαγωνισμοί. Θα μου πείτε ότι είμαι ευχαριστημένος. Καλά, καλά πήγαμε, αλλά θα πάμε και για τα παρατηνένια. Το χρόνο εδώ θα τα ξαναπούμε, να είμαστε καλά. Από εκεί και πέρα η χαρά μας είναι ότι αποδείξαμε άλλη μια φορά πόσο ευλογημένος είναι αυτός ο τόπος που λέγεται Λίμνος. Κυρία Νικολάου, συγκράτησα με κάθε λεπτομέρεια αυτά που λέγατε. Έχετε τόσο δίκιο που πιο δίκιο δεν γίνεται. Ευχαριστούμε που μας τα είπατε ωραία. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσοι πιστοί προσέλθατε. Ό,τι ξέρουμε, το μεταδίδουμε. Δεν το είναι κρυφό, δεν είναι για μας, για όλους είναι. Από εκεί και πέρα εύχομαι οι νεότεροι, γιατί εμείς δεν είμαστε από τους νεότερους, να πάνε
πολύ καλύτερα από εμάς και αλίμονο αν δεν πάτε, γιατί όλοι είσαστε νεότεροι από εμάς. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Γεια σας και από μένα. Ξανακούγομαι. Εγώ είμαι αρκετά ψηλός για να ανέβω πάνω και λιγότερο μιλητικός. Πολλοί διαχειρίζομαι τα ψάρια, ξέρω να διαχειρίζομαι τα ψάρια. Η επιχείρησή μας είναι δύο αδέρφια, εγώ και ο αδερφός μου ο Πέτρος. Συνεχίζουμε το έργο του πατέρα μου, ο οποίος είχε δημιουργήσει δικά του καΐκια. Αργότερα ασχολήθηκε με τη μεταποίηση, συσκευάσαμε δικά μας τα πόδια και διάφορα άλλα ψάρια. Αργότερα συνεχίσαμε το έργο του με την αλυπάσωση και την κάπνιση. Φτιάξαμε γάβρο μαρινάτο, λακέρδα σε λάδι και σκουπρί καπνιστών. Νομίζω ότι τα πάμε καλά. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Κυρίως με το προϊόν, το οποίο είναι εξαιρετικά τα ψάρια μας, και στο δεύτερο, ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την λιπαρότητα και την εποχικότητα των ψαριών. Νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά σε εμάς. Είμαστε τυχεροί επειδή ξεκινήσαμε από ψαράδες και γνωρίζουμε όλο αυτό που έχει να κάνει με τα, σας είπα, με την λιπαρότητα και την εποχικότητα των ψαριών. Αυτά από μένα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εινοποιεί ο Λίμνος Organic Wines, Μάριος Αβόγλου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία χρονιά στο Λίμνος Φίλεμα. Χαιρόμαστε που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια. Ευχαριστώ κυρίως τις γενιές, τον πατέρα μου που τον έχω ως μέντορα και δάσκαλο και είναι κοντά μου από την αρχή. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την ανάδειξη, της χαρισματικής ποικιλίας του Μοσχάτου Αλεξανδρίας. Ευχαριστώ επίσης και όλους τους υπόλοιπους, τις γενιές τις οποίες μας μαθαίνουν, εμάς τους νεότερους, τι θα πει ποιότητα, πώς να αξιοποιήσουμε τα προϊόντα μας και εμείς σαν νέα γενιά να εξελίξουμε και να πάμε παραπέρα την παράδοση και να βάλουμε και εμείς τη ταυτότητά μας σε ό,τι κάνουμε από εδώ και στο εξής και να αναδείξουμε τον τόπο μας, γιατί είναι ευλογημένος ο τόπος μας. Το νησί θεωρείται από αρχαιοτάτων χρόνων ένα νησί το οποίο έκανε και εμπόριο με την Αίγυπτο από τις πιο αρχές ποικιλίες που ήταν το εινοποιήσιμε στο Λιμνιό. Λίγα πράγματα για την εταιρεία μας. Εμείς παράγουμε βιολογικά προϊόντα, ίνους και αποστάγματα. Θεωρούμε ότι η ποιότητα και γνώμονας και ο κύριος στόχος μας είναι να αναδείξουμε το τοπικό προϊόν παγκοσμίως. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο κάθε ένας από μας θα πρέπει με αγάπη, με υπομονή, με σύνεση να πηγαίνει μπροστά και με τον κάθε δυνατό τρόπο να αναδεικνύει αυτό που παράγει, αυτό που αγαπάει και να το δείχνουμε προς τα έξω. Πραγματικά, όπως προαναφέρατε, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Θα πρέπει να
να παλέψουμε γι' αυτό, να αναδείξουμε τα προϊόντα μας, όλοι μας, είτε είναι ενοποιοί, είτε είναι από όλους τους τομείς. Δεν έχω πολλά να πω, μάλλον έχω πολλά να πω, αλλά καλύτερα τα λόγια να είναι λιγότερα. Σας ευχαριστώ όλους που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ και σας περιμένουμε να έρθετε να δοκιμάσετε και τα κρασιά μας στο ενοποιείο μας και να σας δείξουμε τα προϊόντα μας. Αύριο κιόλας, εδώ που θα γίνει το event, θα μας δείτε από κοντά και όλους τους παραγωγούς βεβαίως. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε και καλή συνέχεια σε όλους. Και καλό κρασιά κιόλας και στους παραγωγούς, γιατί είναι και μια δύσκολη χρονιά φέτος. Αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, Άνθια. Βλέπω δεν θες να φύγεις από τη σκηνή. Είναι αν αρχίσω και μιλάω, μετά δεν σταματά. Ευχαριστούμε πολύ. Λυσμό Λίμνου, Λίμνος Wines, θα μας μιλήσει η Ιωάννα Δήμου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Άνθια, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε και το Λίμνος Φίλεμα και τους καλεσμένους που έχουμε τη χαρά να είναι στο νησί μας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λίμνου ιδρύθηκε το 1937 από παραγωγούς του νησιού. Αρχικά η κύρια δραστηριότητά του ήταν η ενασχόληση με τη συλλογή και κόκκιση του γνωστού καβακιού της Λίμνου. Ωστόσο, στη συνέχεια και λόγω της αυξημένης μετανάστευσης, εξερχόμενης μετανάστευσης των λιμνιών, οδηγήθηκε σταδιακά, εγκαταλείφθηκε για την ακρίβεια η βαμβακοκαλλιέργεια και ο αγροτικός συνεταιρισμός στράφηκε στην ενοποίηση. Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για εμάς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λίμνου και η οποία αποτυπώνεται τόσο στα μέλη μας όσο και στην πρώτη ύλη καθώς και στην μεταποιητική δραστηριότητα στο ιδιόκτητο ενοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Ξεκινώντας λοιπόν από τα μέλη μας, βασική προτεραιότητα είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων τους, η οποία καταφέρνει να επιτευχθεί μέσω της ισχυροποίησης της θέσης μας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Η αμπελουργή μας με μεράκι, καθώς και σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε, καταφέρνουν να συνεχίζουν την αρχαία παράδοση του νησιού στο εκλεκτό και γνήσιο κρασί της Λίμνου, παράγοντας προϊόντα από τις τοπικές ποικιλίες λιμνιών, όπως προαναφέρανε Ερυθρούς Ίνους, καθώς και από το Μοσχάτο Αλεξανδρίας παράγουμε λευκά ξηρά κρασιά, αλλά και το δημοφιλές γλυκό κρασί της Λίμνου. Από το 1997, σε επιλεγμένους αμπελώνες, εφαρμόζουμε προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας με στόχο μια εναλλακτική γεωργία, η οποία είναι προσανατολισμένη τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην προστασία των ποικιλιών που ευδοκιμούν στο νησί μας. Στόχος μας, που επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε κιόλας πετύχει σε ένα βαθμό, είναι να κάνουμε το λιμνιό κρασί γνωστό πανελλαδικά, αλλά γιατί όχι και στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα με σταθερά υψηλή ποιότητα. Και για το λόγο αυτό δίνουμε βάση στα pop κρασιά, ισχυροποιούμε το brand name μας και στη συνέχεια τα διαθέτουμε τόσο σε όλη την Ελλάδα, όσο και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού, όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και άλλες χώρες. Τέλος, ήθελα να κλείσω ότι με σεβασμό στην εντοπιότητα και με μέλημά μας την ανάδειξή της, μέσα από τη δουλειά μας, όλοι εμείς στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λίμνου, ταξιδεύουμε το κρασί της Λίμνου σε όλο τον κόσμο και δυναμώνουμε το brand name του νησιού μας συνολικά. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο να γευτείτε αυτό που σας περιέγραψα. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Για την εταιρεία Μελίχρυσος, ο Νίκος Πετράκης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πριν ξεκινήσω να πω συγχαρητήρια σε όλους, τους προλαλήσαντες, σε αυτούς που θα μιλήσουν μετά,
Γιατί εμείς είμαστε συνηθισμένοι να είμαστε μέσα στα εργαστήριά μας, στα χωράφια, στη θάλασσα, στα μπέλια και τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι οικεία για μας. Μια μικρή παρένθεση. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι λοιπόν που βρισκόμαστε για άλλη μια φορά σε αυτό το θεσμό. Θα θέλαμε εκ μέρους όλης της οικογένειας του Μελή Χρήσου να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ και να καλωσορίσουμε και τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Αρχικά, η εταιρεία μας αποτελεί μια οικογενειακή προσπάθεια η οποία οφείλει το όνομά της στο προϊόν που αποτελεί τη βάση της, το θυμαρίσιο μέλι της λίμνου, το οποίο είναι χρυσός και στην όψη του, με αυτό το και χρυμπαρένιο χρώμα του, αλλά είναι χρυσάφι όσον αφορά και τα πλούσια θρεπτικά συστατικά του. Επίσης, η εταιρεία οφείλει το όνομά της στον πατέρα μας, τον Χρυσόστομο, που ακολούθησε τα βήματα του δικού του πατέρα, εκπαιδεύτηκε στην τέχνη της μελισσοκομείας και μας έμαθε να αγαπάμε τη λίμνο και το θυμαρίσιο μέλι της και να παράγουμε προϊόντα με σεβασμό στην παράδοση και με αφοσίωση στα διαχρονικά διαμάντια της ελληνικής διατροφής. Τι κάνει την επιχείρησή μας ιδιαίτερη? Θεωρούμε ότι η ιδέα που είχαμε είναι απλή αλλά σπουδαία μαζί. Αφού η ελληνική παραδοσιακή διατροφή είναι πλούσια σε υπερτροφές, τι θα γινόταν εάν συνδυάζαμε τις πιο πολύτιμες από αυτές με τη λιγότερη δυνατή επεξεργασία? Έτσι γεννήθηκαν τα προϊόντα της εταιρείας μας, τα προϊόντα του Μελή Χρήσου. Εκτός από το εξαιρετικό ακατέργαστο θυμαρίσιο μέλι μας, το παραδοσιακό χειροποίητο παστέλι μας, το οποίο θα ανακοινώνουμε ότι θα κυκλοφορήσει επίσημα σύντομα και αυτό, αλλά και έναν ακόμα κωδικό που δημιουργήσαμε με ανάμειξη σημαντικής ποσότητας βασιλικού πολτού με το μέλι, το οποίο προσδίδει πρόσθετη διατροφική αξία, τα λίμματά μας με συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τα εκλεκτά και φημισμένα προϊόντα της μέλισσας, το μέλι, τη γύρη και το βασιλικό πολτό, μαζί με καρπούς όπως αμύγδαλο, σουσάμι και χαρούπι και αποξηραμένα φρούτα όπως τα φίδα. Αυτά πλαισιώνουν τον κατάλογό μας. Συγκεκριμένα να σας πω, ένας κωδικός είναι Μελή Χρήσου Παιδικό, ο οποίος περιέχει μέλι, ταχίνι, χαρούπι και αμύγδαλο. Ο κωδικός Μελή Χρήσου Οικογένεια περιέχει μέλι, αμύγδαλο, γύρι, ταχίνι και σταφίδα. Ενώ ο κωδικός Μελή Χρήσου Ενεργείας αποτελείται από μέλι, ταχίνι, αμύγδαλο, γύρι και βασιλικό πολτό. Εδώ θέλω να πω ότι δεν χρησιμοποιούμε πουθενά ζάχαρη στα προϊόντα μας, δεν χρησιμοποιούμε πουθενά συντηρητικά στα προϊόντα μας, δεν χρησιμοποιούμε φινικέλαιο, δεν χρησιμοποιούμε χρωστικές και αρωματικές πρόσθετες ουσίες. Κατά τη δική μας γνώση, η οικογενειακή μας επιχείρηση Μελή Χρήσου είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την παραγωγή και τυποποίηση τέτοιου είδους προϊόντων, των οποίων οι πρώτες ύλες είναι άφθονες, πηγάζουν από την ελληνική παράδοση και είναι υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς Great Tastes, Gourmet Exhibition κτλ. Επίσης, λάβαμε επιδότηση ΕΣΠΑ και Leader για νεοφύη καινοτομία και επέκταση της επιχείρησης μας αντίστοιχα. Κλείνοντας, και όσον αφορά τη σύνδεση με την παράδοση, η Λίμνος με το ιδιαίτερο κλίμα της και τους μεγάλους έκτασης θυμαρότοπους της ευνοούν την παραγωγή ενός εξαιρετικού προϊόντος, το οποίο είναι αρκετά και άρρηκτα συνδεδεμένο με τη λιμνιακή παράδοση. Το ξέρετε λοιπόν ότι στη Λίμνο τα πεθερικά υποδέχονταν τον γαμπρό και τον καλωσόριζαν στην οικογένεια με μια κουταλιά μέλι, που μέσα όμως είχε και μια χρυσή λίρα. Επίσης, στην τοπική ζαχαροπλαστική χρησιμοποιούνταν από ανέκαθεν το μέλι στα παραδοσιακά γλυκά όπως οι σαμσάδες, ο μπακλαβάς, οι μπακλαβάδες, οι τηγανίτες κλπ. Αλλά και στη μαγειρική, σε φαγητά όπως οι βαλάνες. Άλλωστε, το μέλι είναι μια από τις τέσσερις διαχρονικές στροφές. Μία από τις τέσσερις διαχρονικές στροφές με τις οποίες ασχολούνταν πάντα ο πρωτογενής τομέας του νησιού. Κλείνοντας, να πω ότι μένουμε στον τόπο μας με στόχο τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη, προσπαθώντας ταυτόχρονα να προσφέρουμε στο σύγχρονο καταναλωτή προϊόντα ποιοτικά βγαλμένα από τα βάθη της παράδοσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Τυροκομείο Χρυσάφης, ο Παναγιώτης Χρυσάφης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθατε σήμερα και φυσικά τους καλεσμένους μας. Θα πω κάποια πράγματα για την εταιρεία μας, τη Χρυσάφισα ΒΕ. Εμείς ξεκινήσαμε σαν αρτοποί στο χωριό μας στην Ατσική πριν από 38 χρόνια. Θα με διορθώσει ο πατέρας αν δεν το λέω καλά.
Και στην αρχή σε ένα αρτοπείο με τα αρτοποιήματά του, δύσκολα νύχτα. Δίπλα υπήρχε ένας χώρος όπου γινόταν το γιαούρτι. Ένας χώρος με ένα καζάνι που εκεί γινόταν το παραδοσιακό το πρώτο γιαούρτι. Οι δύο δραστηριότητες σιγά σιγά μεγάλωναν, ήρθαν και άλλα προϊόντα και άλλα σημεία στο υπόλοιπο νησί. Οπότε από την αρχή η φιλοσοφία ήταν να αξιοποιούμε τις πρώτες ύλες που υπήρχαν στην οικογένεια. Το γάλα που είχαν οι παππούδες μας, τα αυγά, το σιτάρι, το αλεύρι, το σιτάρι. Και αυτό μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και στο λόγο μας κάτω η φράση είναι παραδοσιακό προϊόντα λίμνου. Από τότε βέβαια, όχι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας και όλοι ασχολούνται με τα παραδοσιακά προϊόντα, με τον αγροτουρισμό τα τελευταία χρόνια. Αλλά στο DNA της επιχείρησης είναι η παράδοση να είναι η βάση. Και φυσικά αυτό βγήκε και γι' αυτό και το ακολουθούμε. Στην πορεία, καταλήγουμε σήμερα, έχουμε δύο μονάδες παραγωγής, που η μία είναι το αρτοπείο ζαχαροπλαστείο, που αποτελείται από μικρά εργαστήρια, το αρτοπείο, το εργαστήριο με τις πίτες παραδοσιακές που αξιοποιούμε τα τυριά μας από το τυροκομείο μας, το ζαχαροπλαστείο με το εργαστήρι παγωτού, το εργαστήριο με τα σιροπιαστά, το κομμάτι της πατησερή, εντάξει, και αυτό δεν είναι τόσο παραδοσιακό, αλλά και αυτό υπάρχει, το κομμάτι με τα ζυμαρικά, και παντού και εμείς προσπαθούμε, όπως είπε και η κυρία Νικολά, να έχουμε τους φάρους. Δηλαδή, σε κάθε κατηγορία που υπάρχει, προϊοντική η δική μας, υπάρχουν και κάποια προϊόντα φάρη τα οποία ξεχωρίζουν. Πήγε στο αρτοπείο, το πιο χαρακτηριστικό ψωμί του αρτοπείου μας είναι το μαυραγάνι, το οποίο έχει γίνει με ένα σιτάρι απόλυτα τοπικό, που έχει αναβιωθεί τα τελευταία 10 χρόνια και το παράγουμε στην εργασία με την εταιρεία Σαρομουσάς. Αντίστοιχα στο ζαχαροπλαστείο φτιάχνουμε σαμψάδες, βενιζελικά, αμυγδαλωτά, παραδοσιακά προϊόντα, γιατί αυτά μας χαρακτηρίζουν, είναι τα μοναδικά μας προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζουν και αυτά αξίζει να προωθούμε και φαίνεται ότι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Και παράλληλα το τυροκομείο όλα αυτά τα χρόνια μεγάλωσε. Σήμερα μεταποιούμε ετησίως 3.000 τόνους εγωπρόβειο γάλα και τα προϊόντα μας απευθύνονται τόσο στην ελληνική αγορά αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε το 30% των πωλήσεών μας απευθύνεται πηγαίνει στο εξωτερικό και σκοπός μας είναι αυτό να το μεγαλώσουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πολλές από τις ποσότητες που στέλνουμε στο εξωτερικό είναι στη Γαλλία. Παρόλο που είναι δύσκολη αγορά, είναι εύκολη για τα καλά προϊόντα. Και όχι απλά είναι εύκολη για τα καλά προϊόντα. Έχει πιάσει τόπο όλα αυτά που μας είπατε πριν, κυρία Ντίνα, γιατί το κομμάτι της επικοινωνίας είναι το α και το ω. Το 2010 ήταν η χρονιά που ξεκινήσαμε να βγούμε εκτός νησιού, γιατί είχαμε καλά προϊόντα, αλλά δεν το καταλαβαίναμε ότι έχουμε τις δυνατότητες. Βέβαια, ο πατέρας το πίστευε και ξεκινήσαμε σιγά σιγά, πηγαίνουμε σε εκθέσεις πιο μικρές. Στη συνέχεια έρθαν και πιο μεγάλες. Πάμε στη ΣΥΑΛ κάθε δύο χρόνια, ένα χρόνο στη ΣΥΑΛ, ένα χρόνο στην Ανούγκα, με πολλή προσπάθεια, με μεγάλο κόστος, αλλά αυτό έχει αποτέλεσμα. Γιατί όταν είσαι συνεπής σε αυτό που πρεσβεύεις και στο προϊόν που παραδίδεις, έχει αποτέλεσμα. Εννοείται πως πολλά λάθη γίνονταν στην αρχή και ακόμα γίνονται, ακόμα μαθαίνουμε, με όχι βαζάκια μέλι, αλλά με πλαστικά δοχεία που πιθανόν πήγαν σπασμένα και συνέχεια τα αντικαταστήσαμε και μια και δύο φορές. Αλλά πάντα με βάση την παράδοση και να κάνουμε προϊόντα τα οποία όχι απλά είναι παραδοσιακά, αλλά τα έχουμε εξελίξει και λίγο. Γιατί και το καλαθάκι, π.χ., είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, αλλά το καλαθάκι όπως γινόταν πριν από 20 χρόνια και πριν, σήμερα δεν θα ήταν εύκολο να καταναλωθεί γιατί είναι πάρα πολύ αλμυρό. Οπότε κανείς δεν θέλει να τρώει ένα τόσο αλμυρό προϊόν. Οπότε και αυτό ήρθε σε λογικά επίπεδα και προσαρμόστηκε έτσι ώστε να απευθύνεται στο σύγχρονο καταναλωτή πλέον. Αυτή είναι η φιλοσοφία της εταιρείας, να αξιοποιούμε τις τοπικές ύλες του νησιού, έτσι ώστε να δίνουμε αξία στον τόπο
και όλο αυτό να παράγει πλούτο για όλη την κοινωνία. Φυσικά, οι δράσεις εξωστρέφειας είναι πάρα πολύ σημαντικές και τα τελευταία χρόνια η δράση αυτή που κάνουμε το Λίμνο Σύλλεμα είναι μια προσπάθεια που πρώτη φορά ουσιαστικά γίνεται, έχουν έρθει κοντά οι μεταποιητές, η παραγωγή. Ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια να γίνει ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι που να παρουσιάζουμε στους επισκέπτες στο νησί το προϊόντα μας. Και στην πορεία είδαμε ότι έχουμε έρθει όλοι κοντά και είναι ευκαιρία να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μέσα στη διάρκεια του χρόνου κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Πλέον έχουμε γίνει σύλλογος τα τελευταία 3 χρόνια, με καταστατικό, με αφημί τα πάντα. Κάνουμε πολλές δράσεις με πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και πολλές φορές μπορώ να πω και χωρίς κόστος, απλά και μόνο επειδή υπάρχει προσπάθεια. Νομίζω πως αυτό το στυλ θα συνεχίσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους επιχειρηματίες, γιατί σήμερα το επιχειρήν είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιο δύσκολο ποτέ. Και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας περιμένουμε και αύριο να σας περάσουμε από το πρώτο μας και να περάσουμε καλά. Η Παναγιώτη, τελευταία εταιρεία για σήμερα, η εταιρεία Σαλαμουσάς Agri-Food και ο Στέργιος Σαλαμουσάς. Και μετά θα προχωρήσουμε στα βραβεία μας. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ήρθα λίγο προετοίμαστος εγώ, αλλά πιστεύω θα κάνω το ό,τι καλύτερα μπορώ. Ονομάζομαι Σαλαμουσάς Στέργιος. Θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους από το Λίμνο Σύλλεμα και τον υπόλοιπο κόσμο που ήρθε εδώ και ενδιαφέρθηκε για αυτό που διοργανώνουμε. Μαζί με τον αδερφό μου τρέχουμε την επιχείρηση Σαλαμουσάς Agri-Food. Είμαστε η τέταρτη γενιά μιας επιχείρησης που ασχολείται κυρίως με το εμπορικό κομμάτι σε ό,τι αφορά όμως τον πρωτεγενή τομέα, δηλαδή ο πατέρας μας, ο παππούς μας και ο προπάπους μας δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων. Από το 2012 και μετά όμως ο πατέρας μας είχε την ιδέα να αξιοποιήσει προϊόντα τα οποία είχαν σταματήσει να καλλιεργούνται στη Λίμνο για διάφορους λόγους, όπως είναι τα όσπρια, ο άφκος ή το ασπρομπίτικο, τα τοπικά σιτηρά. Έτσι ξεκίνησε την προσπάθεια αναβίωσης της καλλιέργειας των παραδοσιακών ποικιλιών, σιτηρών και οσπρίων της Λίμνου. Μιλάμε για προϊόντα όπως είναι ο άφκος, το ασπρομπίτικο φασόλι, το ρεβίθι Παναγιάς και τα σιτηρά, το Λίμνος και το Μαυραγάνι και το κριθάρι Παναγιάς. Καλλιεργούσαμε παλιότερα, πλέον το έχουμε σταματήσει. Το 2012 λοιπόν ξεκίνησε η καλλιέργεια, η αναβίωση της καλλιέργειας των πρώτων αυτών και το 2017 ασχοληθήκαμε και εγώ με τον αδερφό μου. Εγώ μέχρι τότε δεν τρύπωνα σε μηχανήματα ούτε σε χωράφια και αναγκάζομαι να τρυπώνω τώρα για να μάθω λίγο τι γίνεται. Το 2017 που μπήκαμε στην επιχείρηση προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το branding, την επικοινωνία και να βγούμε σιγά σιγά στην αγορά λίγο πιο καλωστημένοι, γιατί μέχρι τότε η κίνηση των προϊόντων γινόταν σε σακιά χύμα και κυρίως στη Λίμνο. Μετά από 6 χρόνια έχουμε καταφέρει να βάλουμε στο ράφι και στο τραπέζι καταναλωτών τόσο στη Λίμνο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και δειλά-δειλά στο εξωτερικό, να βάλουμε τα προϊόντα αυτά που η Λίμνος καλλιεργούσε παλιά, όμως τις δεκαετίες του 90 και του 2000 είχαν σταματήσει. Καταφέραμε λοιπόν να τα βάλουμε στο ράφι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και περήφανοι. Χωρίς όμως την συμβολή των παραγωγών που συνεργαζόμαστε μέσω της Συμβολιακής Γεωργίας, δεν θα είχαμε καταφέρει να το κάνουμε πράξη αυτό. Συνεργαζόμαστε με περίπου 5 ή 7 παραγωγούς κατά μέσο όρο στην καλλιέργεια σιτηρών και οσπρίων, πάντα στα πλαίσια Συμβολιακής Γεωργίας από το 2008. Προσπαθούμε να διατηρούμε τις ποικιλίες όσο το δυνατόν πιο καθαρές, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή. Ειδικά τα σιτηρά, για παράδειγμα, παθαίνουν γενετικές διαβρώσεις, αναμειγνύονται με άλλους σπόρους, επομένως χάνεται η καθαρότητα της ποικιλίας. Τα τελευταία 2 χρόνια είμαστε σε μια διαδικασία που καθαρίζουμε όσο μπορούμε την ποικιλία. Είναι λίγο επίπενο αυτό, αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο ώστε να κρατήσουμε τα προϊόντα όσο πιο αυθεντικά και αγνά γίνεται. Και έχουμε πολύ καλή ανταπόκριση από την αγορά. Υπάρχει μια συνεχής αυξανόμενη ζήτηση και αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε τα τελευταία 2 χρόνια να την καλύψουμε, όμως προσελκύοντας νέους παραγωγούς κοντά μας θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση που υπάρχει και να
πάμε όλο και πιο μακριά όσο γίνεται τα παραδοσιακά όσπρια και σιτηρά που ο πατέρας μας είχε έτσι το όραμα να ξαναφέρει στην αγορά. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό καλοκαίρι και σας περιμένω και αύριο στην έκθεση των Παναγιώτων για να βοηθήσετε και όλα στα λεπτά. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέργια. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους τους ομίλους. Είναι σημαντικό να τα κάνουμε και αυτά από και πού, να κάνουμε τις παρουσιάσεις μας. Προχωράμε στα τιμητικά βραβεία Λίμνος Φίλεμα. Είναι, όπως προείπα, μια δράση που θέλουμε να κάνουμε θεσμό και να το κάνουμε κάθε χρόνο, γιατί έχουμε να βραβεύσουμε κόσμο που έχει προσφέρει στον πολιτισμό, τη γαστρονομία και το κρασί εδώ στη Λίμνο. Αυτά όλα είναι αλληλένδετα. Και θα μπορούσε η κυρία Βαρβάρα να έρθει προς τα εδώ να σας εξηγήσω πώς έγινε, πώς προέκυψαν τα βραβεία. Λοιπόν, όλα τα μέλη του Λίμνος Φίλεμα πρότειναν κάποιους ανθρώπους. Έπειτα έγινε μια ψηφοφορία από τα μέλη μας και η πρώτη κυρία που θα βραβεύσουμε δεν είναι εν ζωή, είναι η αδερφή της κυρίας Βαρβάρας, είναι η Ουρανία Βαγιάκου, οπότε η κυρία Βλαχοπούλου θα παραλάβει για την αδερφή της που έπρεπε να την γνωρίσουμε γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην Λίμνο, ήταν συγγραφέας. Έχει γράψει και ένα υπέροχο βιβλίο με συνταγές, το οποίο πραγματικά νομίζω είναι το αγαπημένο μου βιβλίο με συνταγές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βραβείο σας. Εννοείται. Θα ήθελα να είναι η ίδια να το παραλάβει το βραβείο αυτό. Λίγο πιο κοντά το μικροφωνάκι σας. Γιατί πραγματικά ήταν τόσο χαρούμενη όταν το έκανε, όταν το έγραψε. Ήταν τόσο περήφανη που μπόρεσε να συγκρατήσει και να συντηρήσει αυτές τις συνταγές τις παραδοσιακές στα πλαίσια βέβαια των πολλών δραστηριοτήτων που είχε αναλάβει τότε ως πρώτη πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων και για να τιμήσει τη μητέρα μας η οποία ήταν μια πολύ καλή οικοκυρά και τις φίλες της, οι οποίες έγραψαν μέσα στο βιβλίο. Εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 2020, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και πηγαίνει ακόμα. Είχε κάνει και μια προσπάθεια να το μεταφράσει καθηγήτρια των Αγγλικών η ίδια στα Αγγλικά, η οποία στην αρχή δεν απέδωσε. Εγώ έτυχε σε μένα ο κλήρος να το κάνω αυτό πριν 2 χρόνια. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λίμνος και στην αγγλική γλώσσα και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μέσα από το βιβλίο αυτό έχουν αναδειχθεί συνταγές οι οποίες δεν ήταν γνωστές στο ελληνικό κοινό, γιατί ήμασταν πολύ λίγες οι νοικοκυρές που φτιάχναμε, ας πούμε, τα βενιζελικά. Τα βενιζελικά, ξέρετε την ιστορία, δεν χρειάζεται να σας την πω πώς έγινε τα βενιζελικά. Στο δικό μου βιβλίο μαγειρικής της μητέρας μας γράφει «Πτυφούρ θείας Αφροδίτης», δηλαδή δεν ήταν καν βενιζελικά. Όταν τα προσέφερα στο Βενιζέλο επειδή του άρεσαν, έγινε τα βενιζελικά. Πήραν αυτό το όνομα. Αυτή η συνταγή βέβαια, η παραδοσιακή, βρίσκεται μέσα στο βιβλίο και έκτοτε όλα τα ζαχαροπλαστεία και οι νοικοκυρές οι οποίες το τίμησαν δεόντως αυτό το βιβλίο, δεν λείπει από κανένα σπίτι, έχει φτάσει σε όλα τα μέρη του κόσμου, έμαθαν να φτιάχνουν και τα βενιζελικά. Δεν ήθελα να σας κουράσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που σας κάνω. Είναι συγκεκριτικό, ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούσαμε να μην βραβεύσουμε την αδερφή σας στο πρώτο βραβείο μας, εννοείται. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ να το παραλάβετε. Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Το δεύτερο βραβείο μας έχουμε βγάλει στην κλήρωσή μας φυσικά, στην ψηφοφορία μας βασικά, να τιμήσουμε την κυρία Κρυστάλλο Τριανταφύλου, η οποία δεν είναι εδώ για να το παραλάβει, δεν είναι κάποιος από την οικογένεια λόγω κάποιων οικογενειακών θεμάτων που τους έχουν τύχει. Παρ' όλα αυτά, θέλαμε να προχωρήσουμε με τη βράβευση, γιατί η κυρία Κρυστάλλο, η γιαγιά Μαντέλα, όπως τη λέω εγώ, ξεκίνησε το γνωστό εστιατόριο Μαντέλα εδώ στη Λίμνο και οφείλαμε να την τιμήσουμε και αυτήν, γιατί είναι ένα εστιατόριο φάρος, κάνω follow-up με τη λέξη,
και την έννοια. Είναι ένα εστιατόριο φάρος για το νησί, το οποίο προωθεί την τοπική γαστρονομία και τα τοπικά πιάτα και τα τοπικά προϊόντα. Οπότε θα πάμε να τις το αφήσουμε από το εστιατόριό της, γιατί οφείλαμε να τιμήσουμε και την κυρία Κρυστάλλου σήμερα. Μπράβο. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι εδώ, 8 η ώρα, για φαγητό και ποτό.